Καλησπέρα σε όλο το κατεχόμενο γερμανικό προτεκτοράτο. Ασφαλώς θα ακούσατε, από χθε μάλιστα, ότι τα κόμματα στην Ελλάδα πήραν περισσότερα χρήματα. Έγιναν διάφορα σχόλια, υπόθηκαν διάφορα από ποικίλε πλευρές, θα έλεγα, δημοσιογραφικές πολιτικές. Η ουσία δεν αλλάζει. Από 48 εκατομμύρια που πήραν το 10, το 11 πήραν 55 εκατομμύρια ευρά. 55 εκατομμύρια ευρώ ενθυλάκωσαν τα κόμματα, τα ταμεία των κομμάτων. Τα περισσότερα φυσικά πήγαν στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά η όλη διαχείριση αυτών των χρημάτων είναι αδιαφανής και είναι γνωστό ακόμα και από καταθέσεις πολιτικών, δεξιών χεριών, στρατηγών όπως ο Τσουκάτος, ότι τα κόμματα είναι πλυντήρια. Είναι πλυντήρια μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έχει πει ο στρατηγός Θεόδωρος Τσουκάτος που υπήρξε δεξί χέρι του αρχιτέκτονα δοσιλόγου του Σιμίτη για μεγάλο διάστημα και ο οποίος μετέφερε για λογαριασμό του Πασόκ τις μαύρες τσάντες στο λογιστήριο Παύλα Πλυντήριο. Και βέβαια σε συνέντευξη που έχει δώσει σε μένα και στο ΚΡΑΣ είχε αναφέρει ο άνθρωπος ότι αυτό συνέβαινε και στον άλλο μεγάλο πολιτικό φορέα και δεν έχω κανένα λόγο εγώ και εσείς να μην τον πιστεύουμε. Έρχονταν από τράπεζες, από πολιεθνικές τύπου Siemens, από ντόπιου χορηγού και από άλλους. Τα κόμματα λοιπόν, τα πλυντήρια πήραν από το δημόσιο κορβανά 7 εκατομμύρια περίπου παραπάνω κυρίες και κύριοι. Την ίδια ώρα... Πολλαπλασιάστηκαν στην Ελλάδα οι άστεγοι. Πολλαπλασιάστηκαν οι άνεργοι. Πολλαπλασιάστηκαν οι πεινασμένοι. Οι ουρές στα συσίτια μεγάλωσαν. Τα παιδάκια λιποθυμούν πάνω στα θρανία από ασυτεία. Πράγμα που καταγγέλλεται από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Την ίδια ώρα λοιπόν που κάποιοι στις πολιτικής σκηνής οι ίδιοι αυτοί που μας οδήγησαν στο αδίέξοδο, αυτοί που έφεραν την εθνική καταστροφή, υποστηρίζουν ότι είναι εθνοσωτήρες, ότι είναι ναυαγωσώστες, ότι είναι πυροσβέστες, ότι είναι διασώστες, ο ελληνικός λαός υποφέρει και απειλείται από τη μικρή λουλού του Μεγάρου Μαξίμου κάποιον τραπεζίτη του σάπιου τραπεζικού συστήματος, τον οποίον βρήκαν οι έξω δυνάμεις και οι ντόπιε δυνάμεις, οι δοσύλλογοι δηλαδή και οι πράκτορες και τον έκαναν πρωθυπουργό, απειλεί τώρα αυτός τους Έλληνες με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εάν δεν ξυλώσουν τους κατώτατους μισθούς και δεν τους πάνε προς τα κάτω. Φαίνεται ότι αποτυγχάνει παταγωδός το περίφημο μνημόνιο, δηλαδή η υποθήκευση της χώρας, δηλαδή τα δεσμά της δουλείας. Κυρίες και κύριοι, η ανεργία σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τον Οκτώβριο έφτασε στο 18,2% δηλαδή αγγίζει το 1 εκατομμύριο επισήμως. Αν επισήμως φτάνει σύμφωνα με στοιχεία που παίρνω από διάφορες πηγές αλλά και από τα Ινστιτούτα, από τους οργανισμούς από τη ΓΕΣΕ, από τη γενική εικόνα της αγοράς εργασίας, θα αγγίξει ως νούπο το 25 με 26%. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, η βία και η τρομοκρατία που ασκείται από τον εσμό δοσιλόγων που είναι πάνω από την ώρα που με ψεύτικα επιχειρήματα άρπαξε τον Πρωθυπουργικό Θόκο ο αλής του μνήμης ελπίζω εντός ολίγου Γεώργιος Παπανδρέου ο τρίτος, ο πρίγκιψ κατά το Σταύρο Ψυχάρη μέχρι σήμερα ασκείται βία και τρομοκρατία και όλοι γνωρίζετε ότι η βία την βία αποθεί δεν υπάρχει άλλος τρόπος η βία την βία αποθεί λυπάμαι που το λέω αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε παπαδήμο Λουκά, Λουκαδάρα, Μικρή Λουλού. Δεν έχουμε το Μόντι, ο οποίος πήγε και είπε στην κυρία Άγγελα Μέρκελ έως εδώ και μη παρέκει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πριν τη συναντήσει στο Βερολίνο έδωσε συνέντευξη στη μεγάλη κυκλοφορίας εφημερίδα Die Welt στην οποία είπε ότι δεν μπορεί η Ευρώπη ολόκληρη να καθοδηγείται από τη Γερμανία και τη Γαλλία και ότι αυτό δεν θα το ανεχθούν οι Ιταλοί για πολύ και ότι κάποιοι λαϊκιστές ενδεχομένως όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και αλλού θα πάρουν τα ενία. Και ο Μόντι, άνθρωπος της Goldman Sachs, προειδοποίησε έτσι την Καγκελάριο και γραπτά με τη συνέντευξή του στην Τιβέλτ και προφορικά στη συνέχεια ότι δεν είναι δυνατόν, είπε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές για τη ζωή των Ιταλών. Αν σκεφτείτε μάλιστα ότι η Ιταλίδα Υπουργός Εργασίας, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, έκλαψε επειδή ανακοίνωσε τις περικοπές σε κάποιο επίπεδο συντάξεων στην Ιταλία, φαντάζεστε τους γουρούν άνθρωπους, τα γουρούνια του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα, στην ιστορική μας χώρα, στην πατρίδα μας, που γουρνοειδώς αυτά τα γουρούνια επί δύο έτη ανακοινώνουν καθημερινά μέτρα βίας και τρομοκρατίας των Ελλήνων πολιτών και υποτίμηση τη ζωή τους. Θέλω να πω λοιπόν ότι επίσης τα ποσοστά ανεργίας και μετανάστευσης από ό,τι φαίνεται δεν αναφέρονται στο ρεπορτάζ που έχω αναφέρεται μόνο ο επίσημος αριθμός ανεργίας το 18,2 του Οκτωβρίου. Η μετανάστευση είναι ίδια όπως και η ανεργία με το 1961 όταν μαζικά εγκατέλειπαν την πατρίδα, τη χώρα μας και πήγαιναν στη Γερμανία οι Έλληνες. Πηγαίναν στα γερμανικά εργοστάσια. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα όπου οι Έλληνες και μάλιστα πτυχιούχοι νέα παιδιά της παραγωγικής ηλικίας, των παραγωγικών ηλικιών αναζητούν μια εργασία στην Αυστραλία και όπου αλλού βρούνε για να πάνε να φύγουν από εδώ, να φύγουν από τον Κιάδα να φύγουν από τον εφιάλτη, να φύγουν από την κόλαση όπου έχει ισοπεδωθεί η δημοκρατία, οι δημοκρατικοί θεσμοί, το Σύνταγμα των Ελλήνων. Εδώ να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά από τη μικρή τηλεοπτική γωνία μου. Το Σύνταγμα των Ελλήνων, η τήρηση του Συντάγματος, επαφίεται στον πατριωτισμό όλων. Αυτό ξέραμε, αυτό ξέρουμε. Δεν επαφίεται σε σάπιους τραπεζίτες, δοτούς πρωθυπουργού που εγκαθίστανται στο Μέγαρο Μαξίμου και έχουν το θράσος, θράσος χιλίων πηθήκων, να λένε στους Έλληνες πολίτες ότι αν δεν τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους, θα προχωρήσουμε σε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Χούντα άρεσοι είσαστε. Μόνο η Χούντα, μόνο ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Ανδρουτσόπουλος επί Ιωαννίδη έπαιρναν τέτοια μέτρα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτά Βγαίνανε μόνο από τη χούντα του Παπαδόπουλου και από τους υπουργούς του. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, που τα έχει καταργήσει όλα ο πολιτικός κόσμος, αφού μας οδήγησε ως εδώ, και ενώ ακόμη δεν αισχύνεται, δεν κοκκινίζει, δεν ερυθριά καθόλου. Χτυπάει τα λεφτά από το Δημόσιο Ταμείο και συνεχίζει τη βαρβαρότητα. Την ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την κεντροδεξιά, ούτε με τους δημοκρατικούς θεσμούς, ούτε με την κοινοβουλευτική εναλλαγή, ούτε με τίποτα. Τίποτα! Υπάρχουν κάποιοι στην ελληνική κοινωνία που πιστεύουν ότι επειδή ανήκουν σε ένα κλειστό κύκλωμα ευπόρων ή ακόμη είναι εύποροι, είναι της, μεγαλο... της μεγάλης αστικής τάξης ή έχουν ακόμη τον τρόπο να τα βγάζουν πέρα, ότι πρέπει να σιωπούν. Θα έλεγα ότι δεν μπορεί να νιώθεις ευτυχής εάν οι πολλοί δυστυχούν γύρω σου. Δεν μπορεί να είσαι νορμάλ άνθρωπος και να νιώθεις ότι εσύ θα ξεπεράσεις τις δυσκολίες γιατί έχεις τον τρόπο σου. Έχεις φυλάξει τα χρήματά σου ή η ζωή τα έφερε έτσι να έχεις την τύχη να μπορείς να αντιμετωπίσεις όλον αυτόν τον καταιγισμό των χαρατσιών που έρχονται στα σπίτια μας και στα γραφεία μας. Όχι. Δεν μπορεί να είσαι ικανοποιημένο. Δεν μπορεί να λες τι βγάζω καθαρή. Δεν μπορεί να νιώθει καλά μέσα σου όταν οι πολλοί δυστυχούν γύρω σου. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε δεξιοί, κατά τη γνώμη μου βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθο, ούτε αριστεροί. Ούτε μεγαλοαστή, ούτε μεσοαστή, ούτε μικροαστή. Η κοινωνία είναι ενιαία. Τα κράτη προχωράνε μαζί οι πολίτες τους. Δεν μπορεί λοιπόν να ανεχτούμε άλλο και να ανεχόμαστε άλλο και μάλιστα να είμαστε αραχτοί και καναπεδάτοι, να ανεχτούμε άλλο αυτή τη βία και την τρομοκρατία η οποία ασκείται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν ανοίξει ένα ραδιόφωνο το πρωί ή αν ανοίξει μια τηλεόραση, θα ακούσεις τους συνάδελφούς μου να μεταφέρουν όλα αυτά τα θλιβερά νέα όλα αυτά τα νέα που φέρνουν βία στην ψυχή, στην καρδιά, στο μυαλό, στο αίμα, βία και τρομοκρατία. Αν δεν κάνετε αυτό, οι κόκκινες γραμμές. Ποιες κόκκινες γραμμές. Άκουγα τον κύριο Παντελή Καψή, τον οποίον θεωρούσα σοβαρό δημοσιογράφο, όσο ήταν διευθυντή στη μεγάλη εφημερίδα τα νέα. Και έγινε κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον ακούω τώρα και δεν το πιστεύω. Να λέει ότι υπάρχουν κόκκινε γραμμέ σε ό,τι αφορά τη δανειακή σύμβαση. Δηλαδή, την προστασία των συμφερόντων των δανειστών μας, της διεθνούς τοκογλυφίας, την οποία ποτέ δεν έχουμε καταγγείλει ότι υπάρχει ένα τμήμα αυτού του δόλου υπερδανισμού της χώρας, το οποίο είναι επαχθές ή επονίδιστο ή παράνομο. Ποτέ δεν θα ακούσετε Έλληνα πολιτικό να λέει ότι όσα έπαιρναν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και της δημιουργίας του χρέους, έχουν ένα τμήμα, αυτό που λένε οι νομικοί, επονίδιστο, επαχθές, παράνομο. Λόγω μετακύλησης στόκων ή όποιο άλλο επιχείρημα. Ποτέ δεν τα ακούστε. Θα τα ακούσετε από έγκριτους οικονομολόγους και καθηγητές, δεν θα τα ακούσετε από πολιτικό όμως. Από κανέναν. Και ρωτάω όλους αυτούς. Κόκκινη γραμμή δεν έχει ο αριθμό των αυτοκτονιών. Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή στις αυτοκτονίες που σήμερα διάβασα και ντράπηκα μέσα μου, στα χρόνια μου, ότι έχουν φτάσει την τελευταία τριετία στις 1.700 αυτοκτονίες. Τρεις αυτοκτονίες, όπως έγραψε η Εφημερίδα Έθνους του κ. Μπόμπολα, ανά δύο ημέρες. Έχουμε περίπου, στατιστικά, γιατί σε τέτοια γεγονότα, αυτοκτονίες, δεν μπορούμε να μιλάμε με νούμερα, διότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπου που έφτασαν εκεί και τερμάτισαν τη ζωή του επειδή κάποιοι σάπιοι, επειδή κάποιοι δοσύλλογοι, επειδή κάποιοι πράκτορες ενεχυρίασαν, υποθήκευσαν και υπονόμευσαν τη χώρα, την οικονομία τη. Και δεν τιμωρήθηκαν ποτέ για αυτή την εθνική τραγωδία, για αυτή την εθνική καταστροφή, φίλε και φίλοι. Υπάρχουν κόκκινε γραμμέ στου αστέγου. Δηλαδή, για τον κύριο Καψί ή του άλλου μεγαλόσχημου, βαρύγδουπου και παντογνώστε συνήθω, αναλυτέ τη κυβέρνηση και εκπροσώπους τη, υπάρχουν κόκκινε γραμμέ στα συσίτια. Πόσοι μπορεί να πηγαίνουν για συσίτιο την ημέρα χωρίς να απασχολεί την κεντρική κυβέρνηση και να το θεωρεί απλώς παράπλευρη απώλεια ή να το θεωρεί Αρνητική επίπτωση. Οι κόκκινε γραμμέ είναι μόνο για τη Δανειακή Σύμβαση, του δανειστέ, τον κύριο Ράιχμπακ και του άλλου. Δεν είναι, α πούμε, για τα παιδιά που λιποθυμάνε στα θρανία των σχολείων. Δεν υπάρχουν κόκκινε γραμμέ στο θέμα τη ανεργία που συγκρίνεται πλέον με την ανεργία στην Ισπανία ή την ξεπερνάει αναλογικά. Γιατί οι Ισπανοί έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό. Για αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές στον πολιτικό κόσμο.